Ευλογημένη Κύριο το Κύριον, ευλογητός η Κύριε, ευλογή η ψυχή μου το Κύριον και πάντα τα ετών μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλογή η ψυχή μου το Κύριον και μη επιλαθώ μου πάντα τα σαντά ποδόντια αυτού. Αγαπητοί τηλεθεατές, χαίρετε. Η εβδομάδα αυτή μας προετοιμάζει για να ταινίσουμε την ύψωση του Τιμίου Σταυρού. Το Σάββατο 14 Σεπτεμβρίου η Παγκόσμια Ύψωση του Τιμίου Σταυρού, σαν μια άλλη μεγάλη Παρασκευή. Και καλούμεθα οι πάντες, οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, να προσέλθουμε στις εκκλησίες, να προσευχηθούμε, να ευλογηθούμε από την χάρη του Τιμίου Σταυρού και να πάρουμε δύναμη να προχωρήσουμε τον αγώνα μας στο δρόμο που μας έταξε ο Κύριος, να πραγματοποιήσουμε την προσπάθειά μας για την τελείωσή μας. Και βέβαια η τελείωσή μας δεν πραγματοποιείται έξω από τη σταυρώσιμη εμπειρία. Ο Σταυρός του Χριστού είναι ένα μεγαλείο, είναι ένας θρίαμβος, είναι μία νίκη, όχι ήττα, νίκη είναι. Είναι ο Χριστός θριαμβευτής. Ο Σταυρός του είναι ένα τρόπαιο νίκης. Νίκης κατά του διαβόλου, νίκης κατά των παθών, κατά τις αμαρτίες. Το γενικό μας θέμα, πάθη και απάθεια, μας καλεί σήμερα να ασχοληθούμε με τον Σταυρόν, ο οποίος γίνεται τρόπαιον απαθίας. Δηλαδή, τι σημαίνει απάθεια? Απάθεια, όπως έχουμε πει σε εισαγωγικές ομιλίες κατά την Ορθόδοξη Χριστιανική αντίληψη, δεν είναι η στοική αδιαφορία, δεν είναι ο εφησυχασμός με αρνητική τοποθέτηση. Απάθεια είναι ενεργητική τοποθέτηση, είναι αγώνας, είναι άσκησης, είναι υπέρβαση των παθών, είναι νίκη κατά των παθών και όχι αναισθησία, όχι απραξία. Δεν είναι κάτι το συνηθισμένο, αλλά είναι αποτέλεσμα μακρού αγώνος, είναι αποτέλεσμα θείας βοηθείας και ανθρωπίνης συνεργίας. Το τρόπιο λοιπόν της νίκης που το βλέπουμε να υψώνεται τη Μεγάλη Πέμπτη το βράδυ, που είναι ο όρθρος της Μεγάλης Παρασκευής, το τρόπιο της νίκης, ο Τίμιος Σταυρός, επάνω στον οποίο ο Κύριος μας άπλωσε τα χέρια του, εσταυρώθηκε και χαρίζει στον κόσμο τους καρπούς, τα φάρμακα της θεραπείας, γίνεται γιατρικό η σταυρική θυσία και θεραπεύει από τα δικά μας πάθη. Όπως ψάλλουμε σε έναν τροπάριον, το πάθη σου Χριστέ σωτήρ παθών ηλευθερώθημεν. Με το πάθος του Κυρίου μας, εφόσον εμείς κοινωνοί γινόμαστε αυτού του θείου πάθους, θεραπευόμεθα, γιατί ο Χριστός γίνεται γιατρός και ο Σταυρός του είναι γιατρικό. Αρκεί να γνωρίσουμε να το χρησιμοποιήσουμε, αρκεί να έχουμε την διάθεση να ωφεληθούμε από τις θεραπευτικές του ιδιότητες. Χριστός είναι Σταύρο με, λέγει ο Παύλος, ζωδεουκέτι εγώ ζει δε εν εμή Χριστός. Δεν μπορεί κανείς να γίνει χριστιανός εάν δεν σταυρωθεί, αν δεν ανεβεί στο σταυρό του Χριστού, να σταυρώσει την σάρκα, να σταυρώσει τις επιθυμίες, να σταυρώσει τα πάθη, δηλαδή να τα νικήσει, μπορεί να τα ελέγχει, να τα υπερβεί και ό,τι ακριβώς χρειάζεται, να μεταμορφώσει, όχι να ξεριζώσει. Ξαναλέγω, όπως είχαμε πει σε εισαγωγική ομιλία, απάθεια δεν είναι το ξερίζωμα, δεν είναι το γκρέμισμα μόνο. Άντε, ξεριζώνουμε, γκρεμίζουμε και τελειώσαμε. Δεν είναι μηδενισμός, δεν είναι απλή
θα λέγαμε νιρβάνα, μια αναισθησία, ο κόσμος να καίγεται έτσι με τον Αγίνη που λέει. Δεν είναι αυτό η καταχριστόν απάθεια. Η καταχριστόν απάθεια είναι μέθεξης του πάθους του Κυρίου μας, σταύρωσης των παθών, έλεγχος των παθών, νέκρωσης όταν χρειάζεται και μεταμόρφωσης των παθών από άλογα πάθη, από ένστικτα, από κτηνώδεις λειτουργίες σε ελόγους λειτουργίες, σε έλογα ένθεα, θεϊκά δηλαδή πάθη. Γι' αυτό λέμε και το πάθος του Κυρίου μας, Πάσχη, από το Πάσχη. Και με τα πάθους Πάσχη ο Κύριος, με πάθος, δηλαδή με μεγάλη επιθυμία, με μεγάλη αγάπη, με θείον έρωτα, για τον άνθρωπο είναι η εσταυρωμένη αγάπη, όπως επικαίρως είχαμε μιλήσει στην εβδομάδα των παθών. Έτσι ο χριστιανός λοιπόν ανεβαίνει τα σκαλοπάτια της κλίμακας της πνευματικής. Και ας δούμε την πρώτη διαφάνεια, παρακαλώ, την κλίμακα του Αγίου Ιωάννου, όπως την ζωγραφίζει ο Βυζαντινός αγιογράφος, την κλίμακα την οποία ανεβαίνουν οι χριστιανοί μέχρι να φτάσουν πάνω στον ουρανό για να τους υποδεχτεί ο Ιησούς Χριστός. Παρακαλώ να δείξουμε την πρώτη διαφάνεια. Ιδού λοιπόν η κλίμακα, στο βάθος επάνω ο ουρανός, ευλογεί ο Κύριος και στεφανώνουν οι άγγελοι και χειροκροτούν, ενώ οι δαίμονες όπως βλέπουμε προσπαθούν να παρασύρουν στην πτώση, να κρεμίσουν στον Άδη τις ψυχές και να εμποδίσουν την πνευματική ανάβαση στην τελειότητα και στην απάθεια. Θα δούμε την επόμενη διαφάνεια. Εδώ βλέπουμε λοιπόν ο Χριστός μας στην Ανάστασή Του δεν αποχωρίζεται το Σταυρό Του. Με το Σταυρό, όπως είχαμε πει επικαίρως, συντρίβει την κεφαλή του θανάτου που εικονίζει αυτός ο γέρον τον οποίον ποδοπατά, που είναι και θάνατος και άδης, και ανασταίνει με τον Σταυρό πατά τον θάνατον πατή σας και ανασταίνει πλέον τον άνθρωπο και τον οδηγεί στην απάθεια, τον οδηγεί στην χαρά της αναστάσιμης, θα λέγαμε διαστάσεως, της ανακαινήσεως. Να δούμε άλλη μια διαφάνεια. Εδώ βλέπουμε από τη Μονή Βαρλαάμ των Μετεώρων την Σταύρωση και κάτω τα μνημεία να ανοίγουν, κάτω και αριστερά όπως βλέπουμε τα μνημεία είναι όχθησαν και πολλά σώματα των κινημένων Αγίων ηγέρθη. Ανασταίνονται οι νεκροί γιατί η σταυρική θυσία του Κυρίου μας, ο θάνατος του Κυρίου μας νεκρώνει τον θάνατον, διαλύει τον Άδη και έτσι χαρίζει την απάθεια, χαρίζει την σωτηρία. Πάμε στη Μονή Φιλοθέου. Εδώ βλέπουμε ένα μέρος, μεγάλο μέρος από το τίμιο ξύλο του Ιησού Χριστού επάνω στο οποίο εκάρφωσαν το Άγιο Σώμα Του. Να δούμε και άλλη μια διαφάνεια. Εδώ είναι η Ραβένα, το μαυσολείο, και βλέπουμε να είναι ψηφιδωτή, χαραγμένη, σταυρή. Μάλιστα έχουμε τον οκτάκτινο σταυρό, δύο σταυροί μαζί και ένας το κέντρο με το θεό περιβάλλον και οι άλλοι που είναι με οκτώ ακτίνες, δηλαδή τέσσερι και τέσσερις ακτίνες, δύο σταυροί μαζί και συμβολίζουν φυσικά τον Ιησού Χριστό. Εδώ βλέπουμε από τη Ραβένα τον Άγιο Απολλινάριο, βλέπουμε τον Ιησού Χριστό στο μέσον του Σταυρού. Θα δούμε και άλλη μία ακόμη διαφάνεια. Πάμε στην Μονή της Μεγής της Λαύρας του Αγίου Όρους. Βλέπουμε εδώ ένα από τα λάβαρα τα οποία είχε κατασκευάσει ο Μέγας Κωνσταντίνος και μπροστά στο στράτευμα υψώνων του και κάτω από την σκιά αυτών των λαβάρων νικούσαν οι χριστιανοί, νικούσε πλέον το πνεύμα του νέου κόσμου του χριστιανισμού, νικούσε το ειδωλολατρικό εκείνο μυθοπλαστικό πνεύμα. Βλέπουμε λοιπόν μια θαυμάσια όψη όπως είναι μέσα στο Άγιο Βήμα της Μονής Μεγής της Λαύρας Αγίου Όρους, της πρώτης και μεγαλύτερης μονής που έκτισε ο Άγιος Αθανάσιος Αθωνίδης. Θα δούμε ακόμα και άλλη μια άλλη διαφάνεια. Βλέπετε εδώ λοιπόν στη Ραβένα
από τον Άγιο Απολλινάριο, είναι, θα λέγαμε, πιστή μίμησης του Λαβάρου, του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Αυτό που είδαμε πριν, επαναφέρω την διαφάνεια, είναι επί Μεγάλου Κωνσταντίνου, 4ος αιώνας, αρχές 4ου αιώνας, και το επόμενο στη Ραβένα είναι εκ του αιώνος. Κοιτάξτε πως υπάρχει απόλυτη ομοιότητα. Ο σταυρός λοιπόν του Κυρίου μας υψώνεται και βλέπουμε εδώ, όπως παρατηρούμε, η Παναγία, οι άγγελοι, εδώ είναι ο Αβραάμ που έχει στους κόλπους, κόλπους του υποδέχεται τους σωζωμένους, και κοιτάξτε τον ληστή με τον σταυρό, δια του σταυρού φτάνει στην απάθεια, στην λύτρωση, στην ίσο στον παράδεισο έφτασε, είναι ο πρώτος οικίσας στον παράδεισο, δηλαδή ο πρώτος που κατά την σταυρική θυσία του Κυρίου μας κληρονομεί τον παράδεισο με τι, με το πάθος του σταυρού του, το οποίο πάθος του σταυρού του ληστού, που ήταν και αυτός αγνώμων, λειτουργεί θετικά, διότι καθιστά τον συνεσταυρωμένο εκ δεξιών ευγνώμονα ληστή, τον καθιστά κοινωνών της σταυρικής θυσίας του Χριστού, και επομένως και διότι σταυρώνεται και επομένως υποφέρει το σώμα και πονά για τα εγκλήματα που είχε κάνει, και διότι υπερβαίνει απλώς την διάσταση της δικής του θυσίας αλλά κοινωνεί της θυσίας της σταυρικής του Χριστού, κληρονομεί λοιπόν τον παράδεισο, διότι είπε το μνήσθητή μου. Αλλά πάμε και σε ένα μοναστήρι του Αγίου Όρους πάλι τώρα να δούμε. Κοιτάξτε, στον τρούλο του παρεκκλησίου που είναι πάνω από την πύλη της εισόδου, βλέπουμε να υπάρχει ο σταυρός ο οποίος εμπιστεύει τον τρούλο αυτό, τον τρουλίσκο αυτό. Μπροστά στην πρόσωψη, πάνω από τα τρία μικρά παράθυρα, βλέπουμε πάλι τον Τίμιον Σταυρόν. Η ζωή των μοναχών στο Άγιον Όρος είναι ζωή εσταυρωμένη. Θέλετε να δούμε λοιπόν μια εντυπωσιακή εικόνα, τοιχογραφία της λυτής της Μονής Φιλοθέου. Παρατηρήσατε, ο εσταυρωμένος λοιπόν μοναχός, τι γράφει η ταμπέλα που κρέμεται μπροστά στο στήθος, στην καρδία του? Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμί ο Θεός. Δώσ' μου καρδίαν καθαράν, ανακαίνησέ με, αγίασέ με. Απάλαξε με δηλαδή από τα πάθη και δώσ' μου απάθειαν. Για κοιτάξτε όμως οι δαίμονες τι κάμουν, ενώ ο άγγελος στεφανώνει τον ήρωα, τον αγωνιστή, τον έχοντα εσταυρωμένον των βίων, τον καθεκάστην θανατούμενον ως προς την αμαρτία, τον μοναχόν ο οποίος πεθαίνει ως προς τα πάθη και είναι νεκρός ως προς τα πάθη και είναι ζωντανός ως προς τα ένθεα πάθη της θείας αγάπης, της διακονίας, της ταπεινώσεως, της θυσίας, όμως νεκρώνεται, σταυρώνεται, και κοιτάξτε τα βέλη, εξακοντήσουν βέλη με τα τόξα τους δαίμονες. Παρατηρήστε λοιπόν αριστερά, φιλαργυρία, ο πρώτος δαίμονας τον τοξεύει με το βέλος της φιλαργυρίας, ο άλλος από κάτω με το βέλος της πορνείας, των σαρκικών παθών, του εξάπτεται τα σαρκικά πάθη, αλλά νικάει ο μοναχός, γιατί σταυρώνεται, και στο σταυρό του Χριστού, του οποίου μετέχει την χάρη, τον βοηθάει να απαλλαγεί από αυτούς τους πειρασμούς, και σβαίνει τα παπειρωμένα βέλη του πονηρού, του σατανά, η χάρη του σταυρού. Παρακάτω, ο τρίτος δαίμονας το ξεύει με τα βέλη της γαστριμαργίας, δηλαδή της λεμαργίας, είναι όπως η ασκηλιοδουλία της, θα λέγαμε, αμέτρου λήψεως τροφής. Ο άλλος παρακάτω είναι ο χειρότερος, είναι ο δαίμονας της ακιδείας, και τον τοξεύει με τα βέλη της ραθυμίας, της λεγόμενης αμέλειας, όπως λένε, της ακιδείας, της αφροντισίας αμέλειας. Πάμε στους δαίμονες που είναι εκ δεξιών τώρα. Επάνω, ο πρώτος επάνω είναι ο φθόνος. Τον τοξεύει με τα βέλη του φθόνου, ώστε να τον κάνει να φθονεί, να χάσει την χάρη και να γίνει συμμόρφος των δαιμών. Αλλά νίκα ο μοναχός, όχι μόνο ο μοναχός, και ο κάθε χριστιανός εσταυρωμένος. Μετά, από κάτω, η υπερηφάνεια.
Μετά, οργή. Βλέπουμε εδώ 7 βασικά πάθη, τα οποία βασικά πάθη υπάρχουν σαν καταστάσεις και εσωτερικά στον άνθρωπο, τον μη καλλιεργημένο, τον μη προοδευμένο, τον μη απαθή, σε αυτόν που απλώς βαπτίστηκε, αλλά δεν αναβαπτίζεται και δεν ανακαινίζεται και δεν φτάνει στην απάθεια. Αγαπητοί τηλεθεατές, δεν είναι απλό πράγμα να λέμε απάθεια και να είμαστε μέσα μας γεμάτοι από βρωμερά πάθη. Η καρδία λοιπόν του ανθρώπου είναι γεμάτη από πάθη. Δεν μπορεί να κοροϊδεύει τον εαυτό του και να λέγει «Είμαι άνθρωπος, είμαι χριστιανός». Όχι μόνο χριστιανός δεν είναι, αλλά ούτε και άνθρωπος. Γιατί το μέτρο του ανθρώπου δεν το βρίσκει ο άνθρωπος τον εαυτόν του, τον οποίον τον χάνει. Και τον χάνει μέσα στην ζούγκλα των παθών. Και γίνεται το ίδιο σε ένα άγριο θηρίο. Που φθονεί, που μισεί, που υπερηφανεύεται, που οργίζεται, που έχει αμέλεια, αφροντισία, διαφορία, κοιλιοδουλία, γαστριμαργία, όπως λέμε, μέθη, πορνεία, φιλαργυρία, τα πιο βασικά πάθη, και υπάρχουν και άλλα πάθη, όπως θα δούμε και στη συνέχεια, τα οποία όταν κυριεύσουν τον άνθρωπο κάμουν την καρδία του να είναι μια καρδιά ευδέλιγμα ερημόσιος, που εγκαταλείπεται, όπως θα δούμε και σε εικόνες απλοϊκές στη συνέχεια, εγκαταλείπεται από το Άγιο Πνεύμα, και αντί να περιύπταται εντός της καρδίας, των ναών της καρδίας, το Άγιο Πνεύμα, και να νικεί εν την καρδία του ανθρώπου ο Πατήρ και ο Υιός, όπως το λέγει ο ίδιος, ο αγαπών με λέει τηρεί τας εντολάς, και ο τηρώντας εντολάς αγαπηθήσετε υπό τον Πατρός μου, και εγώ αγαπήσω αυτόν και προς αυτόν ελευσόμεθα και μονήν προ αυτό ποιήσω. Η καρδία του ανθρώπου λοιπόν μπορεί να γίνει ή αγιοτριαδικός ναός, ναός του Αγίου Πνεύματος και όχι μόνο, αλλά και του Πατρός και του Υιού, ή μπορεί να γίνει καταγώγιον δαιμονικών δυνάμεων, σπήλαιων ληστών, των ληστών των παθών που ληστεύουν, τι παρακαλώ, πρώτα τον ίδιον τον άνθρωπο που φέρει αυτά τα πάθη. Δια τούτο η σειρά των θέματος, του γενικού αυτού θέματος, πάθη και απάθεια, έχει πάρα πολλά να μας διδάξει. Και βέβαια εκεί που βλέπουμε στην κυριολεξία τα πάθη να υπερβαίνονται, να πολεμώνται, είναι στα μοναστήρια. Πολεμώνται με την προσευχή, με την υπακοή, με το ράσο, με το σκούφο και το κουκούλιο. Χάνεις εκεί μέσα τον άνθρωπο, δεν φαίνεται, δεν κτενίζεται, δεν έχει καθρέφτη, τι να δει, τα κάλλη. Μαραίνεται το κάλος, παρέρχεται η δόξα. Μέσα λοιπόν στην νηστεία, μέσα στην αγρυπνία, μέσα στις αγρυπνίες που ξεκινάνε από το σπέρας και καταλήγουν πολλές φορές το μεσημέρι της άλλης ημέρας, μέσα στα διακονήματα, μέσα στον υδρότα των πολλοί των οποίων χύνουν, άλλοι να σκάψουν τα περιβόλια, άλλοι να ετοιμάσουν τα άλλα διακονήματα, την τράπεζα, το φούρνο, το μαγείρεμα, τα διακονήματα της περιποιήσεως των επισκεπτών, να καθαρίσουν τις τουαλέτες για τους επισκέπτες, να πλύνουν τα ρούχα, να μαζέψουν ξύλα, να μαζέψουν ελαιές, να φτιάξουν το κρασί. Όλα αυτά τα διακονήματα, ή να ψαρέψουν άλλοι, τους έχουν απεισχολημένους διαρκώς. Ο νους δεν έχει χρόνο να ξεφύγει, αλλά μόνο οι μοναχοί θα αγιάσουν. Θα πείτε, κάποιοι μπορεί να έχουν πάθει, αν και είναι στο μοναστήρι. Δεν ήταν εξαίρεσης παρά μόνον ο Ιούδας μέσα στον Χριστό, μέσα στις 12 του Χριστού. Όμοια μπορεί να υπάρχουν εξαιρέσεις ελάχιστες και στους μοναχούς. Αλλά εμείς μήπως αποτελούμε τον κανόνα της εξαιρέσεως? Μήπως εμείς είμαστε προδότες? Μήπως εμείς ξεχάσαμε το Σταυρό του Κυρίου μας? Ξεχάσαμε ότι η απάθεια δεν είναι αναισθησία και διαφορία και φάγε και πίε και φρένου και εγωισμοί και ευολέματα. Η κατά Χριστόν απάθεια σημαίνει σταυρόν, σημαίνει θυσία, σημαίνει πόνο, σημαίνει κόπο, σημαίνει υδρότα, σημαίνει διακόνημα αγάπης, λειτουργήμα, εκκλησιαστικά προσφερόμενο λειτουργήμα της αγάπης. Αγαπητοί τηλεθεατές, δεν γνωρίζω αν θα κάνουμε εδώ ένα
μικρό διάλειμμα για διαφημίσεις και στη συνέχεια θα συνεχίσουμε. Αν χρειαστεί λοιπόν να κάνουμε το μικρό αυτό διάλειμμα, θα τελειώσουμε σήμερα λίγο νωρίτερα, 7:45. Θα συνεχίσουμε όσο το μας ειδοποιήσουν. Ήδη λοιπόν θα κάνουμε ένα συντομότατο διάλειμμα και θα συνεχίσουμε στη συνέχεια να δούμε κάποιες απλές εικόνες, οι οποίες θα μας διδάξουν ποιοι είμεθα και πώς θα βρούμε τον εαυτό μας, τον οποίον χάσαμε, πώς θα βρούμε την απάθειά μας. Πάθη και απάθεια λοιπόν, αγαπητοί τηλεθεατές. Ποιος δεν είναι εμπαθής? Όλοι μας έχουμε λίγα ή πολλά πάθη, σε μικρό ή σε μεγάλο βαθμό. Όλοι μας ή θυμώνουμε, ή μισούμε, ή φθονούμε, ή περηφανευόμεθα, λες και κάποιοι είμαστε, ή μας έχει πιάσει μια τεμπελιά, δηλαδή ακιδεία, αμέλεια, διαφορία. Και όλα να βάλουμε τη μετάνοια, την διόρθωση, την ένσο, θα λέγαμε, καλλιέργεια, την επίσκεψη στον έσον άνθρωπο. Και τόσα άλλα πάθη, σαρκικά, ψυχικά, τα οποία κάνουν τον άνθρωπο αγνώριστον. Και λες, πώς κατήντησε ο κατοικώνα και καθομοίω συμπλαστής άνθρωπος? Ο διάβολος θέλει να τον κάνει να γίνει ομοιός του. Γι' αυτό θα δούμε σε κάποιες ιχνογραφίες ένα πνευματικό καθρέφτη που φανερώνει την εσωτερική ακαθαρσία, μια τομή θα λέγαμε εσωτερική των παθών. Παρακαλώ να δείξουμε την επόμενη εικόνα. Παρατηρήσατε εδώ λοιπόν πώς φαίνεται ο άνθρωπος ο οποίος αρχίζει να γίνεται εμπαθής. Ο άνθρωπος ο οποίος λοιπόν ξεφεύγει από την Θείαν Χάρη, βλέπετε λοιπόν κάτω δεξιά με το ξύφος και ντάι, είναι το ξύφος της εξουσίας, το ξύφος των πειρασμών. Διαγράφεται λοιπόν ο σταυρός, ξεχνιέται η πνευματική κλίμακα, αρχίζει να σβήνει η εσωτερική φλόγα της πίστεως και της θείας αγάπης. Ο άγγελος λυπάται, όπως βλέπουμε αριστερά επάνω, και φεύγει, και τριγυρνάνε την καρδία οι δαίμονες με τα πάθη τα οποία συμβολίζονται με άγρια θηρία, με παγώνιο εγωισμός, με τον χείρο η ακρασία που κανείς δεν έχει τέλος στο φαγητό, με τον τράγο προς τα κάτω είναι οι σαρκικές αμαρτίες, με τον βάτραχο επάνω είναι η φιλαργυρία, με το φίδι κάτω είναι ο φθόνος και τα τι αυτά. Ο άνθρωπος λοιπόν, όταν εγκαταλείπει την πνευματική ζωή, αρχίζει να σκοτίζεται, όπως είναι σκοτεινό αυτό το αστέρι, δεν λάμπει μέσα η πίστη, το ένα μάτι δεν βλέπει σχεδόν καθόλου, και επομένως ο άνθρωπος γίνεται ως τυφλός, λησμονεί τα πάθη του Χριστού, δεν σταυρώνεται, δεν ανασταίνεται πνευματικά, αλλά ζει τους πειρασμούς του κόσμου και έτσι γίνεται πονηρός και κακός. Να δούμε τη συνέχεια. Μια άλλη λοιπόν διαφάνεια, αυτή εδώ ακριβώς, που βλέπουμε αυτά τα πάθη τα οποία κυριαρχούν μέσα στην καρδία του ανθρώπου. Παρατήσατε επάνω αριστερά ένα παγόνι με απλωμένη την ουρά του, ο εγωισμός, η περηφάνεια όπως γράφει. Δεξιά βλέπουμε την φιλαργυρία, τον βάτραχο που τρώγει τη λάσπη, την ύλη. Αριστερά είναι στη συνέχεια η ασωτεία, ο τράγος, η ασωτεία, οι σαρκικές αμαρτίες. Κάτω βλέπουμε την ακρασία, το χοιρινό που είναι παμφάγο, θέλει να τρώει, να πίνει, να απολαμβάνει συνέχεια βρώση και πόση. Δεξιά κοιτάξτε το φίδι, κουρουριασμένο, τη μοναδαγκός είναι ο φθόνος. Και από κάτω είναι ο θυμός, μια τίγρης έτοιμη να κατασπαράξει. Κάτω από αυτόν τον τραγόμορφο δαίμονα, αν μπορούσε να ανοίξει παρακαλώ λίγο το slide να φανεί, είναι η αμέλεια, είναι ένας βάτραχος που η χελώνα, πώς να πω, που φανερώνει την αμέλεια, πάει σαν χελώνα, ενώ μπορεί να τρέχει, να γίνεται δρομεύς στο κακό, σαν χελώνα λοιπόν πηγαίνει στο αγαθόν.
Να δούμε μία άλλη διαφάνεια, πάλι με απλή εικονογράφηση, πώς παριστάνεται η κυριαρχία του ανθρώπου από τις δαιμονικές σατανικές δυνάμεις. Ο άνθρωπος λοιπόν παραδίδεται στο σατανά, ο οποίος θρονιάζεται. Κοιτάξτε το τέρας, αυτό που συμβολίζει τον σατανά που μπορεί να κυριαρχήσει την ψυχή του. Το άστρο, το φωτεινό, έχει σκοτιστεί, η πίστη έχει σβήσει. Κοιτάξτε λοιπόν τα θηρία, τα οποία τα κινεί με την τριενά του ο σατανάς και με τα επτά δαιμόνια. Όταν βρει, λέει, σαρωμένο τον οίκον ο σατανάς, ξαναγυρίζει και παραλαμβάνει επτά δαιμόνια, τα επτά πάθη τα σοβαρά. Είδου λοιπόν τα πάθη αυτά, όπως ακριβώς τα γράψαμε, τα προείπαμε, όταν το ακάθατον υπό πνεύμα εξέλθει από τον άνθρωπο, ξαναγυρίζει μετά όταν βρει ανοιχτό τον χώρο με αμέλεια και παραλαμβάνει επτά πνεύματα και ξανααναζωπυρώνεται, όχι χάρης, βλέπουμε το Άγιο Πνεύμα αριστερά επάνω να φεύγει λυπημένο και εγκαταλείπει το οίκος της καρδίας έρημος. Και ο άγγελος φεύγει και επομένως μένει μόνος του άνθρωπος, τελείως ερήμος, με το δέλυγμα της ερημώσεως, με την λειτουργία των παθών που τον εξαγριώνουν και τον αποθηριώνουν. Αλλά ευτυχώς που υπάρχει η οδός της απαθίας. Όπως τη βλέπει κανείς στην οδό της απαθίας, μέσα στα σκηταριά, μέσα στα μοναστήρια και μέσα στις εκκλησίες, μέσα στο εξομολογητήριο που καθαρίζεται από τα φίδια και τα πάθη, μέσα στο προσευχητάριο, μέσα στον χώρο της λατρείας, κάτω από την υπακοή και εκτός του μοναστηριού, γιατί έχουμε Αγίους και έξω από τα μοναστήρια. Ευτυχώς, αλλιώς θα είχαμε χαθεί. Ευτυχώς που υπάρχουν Άγιοι. Ευτυχώς που υπάρχουν και δίκαιοι και όσοι και εκτός των μονών. Και επομένως ελπίζουμε ότι ο Θεός δεν θα μας κολλάσει τελείαν κόλαση. Να δούμε την επόμενη διαφάνεια, παρακαλώ. Εδώ παρατηρούμε ότι διώκονται οι δυνάμεις του πονηρού, δεν φαίνεται τόσο καθαρά. Αριστερά ο άγγελος με την λόχη, με την ρομφέαν, είναι ο θείος λόγος, ο οποίος φτάνει μέχρι το βάθος της καρδίας και σχίζει, θα λέγαμε, την παχυλότητα και την ακροβιστία, δηλαδή το κουκούλωμα της καρδίας που δεν την αφήνει να δεχτεί την θείαν ζέση, το θείον φως της, του Αγίου Πνεύματος, να ζεστάνει την καρδία, και αρχίζει πλέον να ζεσταίνεται τώρα η καρδιά του ανθρώπου με την πίστη των θείων λόγων που είναι το μότερος υπερπάσαν μάχεραν δίστομο, που ξεχωρίζει το σάπιο από το υγιές, και πλέον αρχίζει να κάνει πνευματική μεταστροφή και μετάνοια, αρχίζει να μελετά την γραφή, να μετανοεί, να προσεύχεται, να δέχεται τις ακτίνες της Θείας Χάριτος, το Αγίον Πνεύμα. Οπότε στενοχωρείται ο δαίμονας, ο σατανάς και τα πάθη απρακτούν, αδρανούν, νεκρώνονται και αποβάλλονται εκ της καρδίας του ανθρώπου. Να δούμε μία άλλη διαφάνεια, στην οποία παρατηρούμε ότι κυριαρχείται η καρδία του ανθρώπου, κυριαρχείται από την βίωση της σταυρώσεως. Εδώ βλέπουμε το βαπτιστήριο στην Εκατονταπηλιανή, στην Πάρο, σταυροειδές βαπτιστήριο που βαπτίζονταν σε μεγάλη ηλικία. Εκτός από το βάπτισμα αυτό, το οποίο μας καθιστά κοινωνού σταυρού θανάτου, ταφής, αναστάσεως του Χριστού, έχουμε και ένα άλλο μυστήριο. Παρακαλώ να δούμε την εικόνα αυτή. Κοιτάξτε, εδώ είναι η εξομολόγηση. Γυμνός, θα λέγαμε, ο εξομολογούμενος, γιατί ξεγυμνώνεται από την Θεία Χάρη και ενδύεται τα ράκη των παθών, και κοιτάξτε τα ένα-ένα αμάρτημα που εξομολογείται, είναι και ένα φίδι που τον έχει δαγκώσει, είναι και μία μίμηση της παρακοής και συνταυτίσεως με τον σατανά, όπως έγινε στον παράδεισο. Κοιτάξτε πόσα φίδια έχουν βγει από το στόμα του εξομολογουμένου. Έτσι λοιπόν φτάνει κανείς στην απάθεια. Τι το θέλουμε, να κρύβουμε τις αμαρτίες? Μένουν τα φίδια μέσα στις καρδιές και ο άνθρωπος δηλητηριάζεται στην πνευματική του ζωή και δαγκώνεται και νεκρώνεται. Έχουμε λοιπόν τον αναβαπτισμό
τον ανακαινισμό, όπως είναι η μετάνοια και εξομολόγηση, όπως βλέπουμε εδώ, και την απελευθέρωση από τα πάθη. Εδώ να δούμε μία άλλη διαφάνεια, κατά την οποία κυριαρχείται η καρδία του ανθρώπου από την χάρη του Αγίου Πνεύματος, ζει τον εσταυρωμένο βίο, ζει τη μνήμη του Σταυρού, του Θανάτου και της Αναστάσεως του Χριστού, και επομένως δακρύζει, συμπάσχει με τον Χριστό, συσταυρώνεται, και όπως μας λέγει ο στίχος της Γραφής, του Χριστού την σάρκα εσταύρωσαν συν της παθήμασι και τες επιθυμίες. Βέβαια δεν έχουμε χρόνο, αλλά μόνο ίσως μιλούν οι εικόνες, μιλούν με την απλότητά τους αυτές οι θαυμάσιες εικόνες και μας υποβάλλουν την έννοια της πνευματικής καθάρσεως. Τι τον θέλεις λοιπόν τον άνθρωπο? Να έχει τα θηρία μέσα του, να έχει τον διάβολο μέσα του. Πού καταντά? Σε σχάτην ερήμωσιν και αθλειότητα, και τελικά και στον αιώνιον θάνατον, που από το οποίο πάθος του αιωνίου θανάτου κανείς δεν μπορεί να τον λυτρώσει. Μόνον ο Ιησούς Χριστός μπορεί με την Θεία του Χάρη, το Άγιο Πνεύμα, να τον ανακαινήσει, να τον θερμάνει, να τον φέρει την ζέση του Πνεύματος, ώστε το Πνεύμα της ζέων ο πιστός να κάψει με τον αγώνα του για της χάριτος, να κάψει τα θηρία των παθών και να τα εκδιώξει εκ της καρδίας. Αλλά να δούμε ακόμη και μία άλλη διαφάνεια, κατά την οποία ο χριστιανός φιλοσοφεί κατά Χριστόν, ζει τον εσταυρωμένο βίο, καθεκά στην αποθνίσκη, πεθαίνει ως προς τον παλαιόν άνθρωπον, συσταυρώνεται ως προς τον παλαιόν άνθρωπον και συνανίσταται και γεύεται πλέον της χαράς της Αναστάσεως. Να δούμε παρακαλώ την άλλη διαφάνεια. Τις ως ο Θεός ημών, ποιος είναι τόσον Θεός αγάπη σαν τον Θεόν ημών που εσταυρώθηκε, και δεξιά βλέπουμε τις χωρίσιμε από τις αγάπης του Χριστού, κάτω βλέπουμε Ιησούς ο γλυκής, η γλυκητάτη αυτή αγάπη. Το Ευαγγέλιο λοιπόν μελετά ο χριστιανός, να η Εκκλησία με τον Σταυρό, γιατί κανείς δεν μπορεί να φτάσει στην απάθεια χωρίς μυστηριακή ζωή, χωρίς εξομολόγηση, χωρίς λειτουργία, χωρίς Θεία Κοινωνία. Άνευ των Αγίων Μυστηρίων, εξομολογήσεως, καθάρσεως και Θείας Κοινωνίας, η απάθεια είναι άπιαστο όνειρο. Βέβαια δεν έχουμε τον χρόνο να αναλύσουμε περισσότερο τις απλοϊκές αυτές εικόνες, αγαπητοί τηλεθεατές. Θα ασχοληθούμε και σε άλλες εκπομπές με ένα-ένα από τα πάθη. Είναι εύκολο να νικήσει τον εγωισμό του κανείς. Εδώ ο διάβολος ήταν άγγελος και έγινε διάβολος από τον εγωισμό. Μερικοί λένε η ηθικότητα. Ποια ηθικότητα? Πού την είδαν οι χριστιανοί την ηθικότητα? Η ηθικότητα δεν είναι μόνον να μην πορνεύει και να μην μοιχεύει κανείς. Η ηθικότητα είναι να έχει μέτρον στην βρόσιν και στην πόσιν, να μην έχει ακρασία. Η ηθικότητα είναι στον χριστιανό να μην έχει οργήν, θυμών, να μην εξάπτεται, να μην υβρίζει. Η ηθικότητα είναι στον χριστιανό όταν πραγματικά κυριαρχεί στο πάθος της ακιδείας και δεν είναι άφροντης και αμέριμνος, με ακιδεία ή αμέλεια. Δεν πάει σαν τη χελώνα, αλλά περπατάει βήμα γοργό προς την πρόοδο και ανεβαίνει την πνευματική κλίμακα, τις πνευματικές βαθμίδες της τελειώσεως. Μήπως θα ξαναγυρίσει πίσω να ανεβεί την κλίμακα της θεώσεως, της χριστοποιήσεως? Εδώ αυτή είναι η ζωή, δεν υπάρχει άλλη. Όσοι μιλάνε για μετεμψυχώς και μετεσαρκώς είναι απατεώνες, είναι ψεύτες. Άπαξ αποθανήν και μετά τούτο κρίσης. Και πώς λοιπόν θα αντιμετωπίσουμε την κρίση? Για να δούμε λοιπόν και την άλλη διαφάνεια. Να δείξουμε παρακαλώ την άλλη διαφάνεια. Παρακαλώ την άλλη διαφάνεια. Εδώ βλέπουμε λοιπόν τον Άγιο Αθανάσιο τον Αθωνίτη, ποιο σταυρό έφερε στο λαιμό του και με τίμιο ξύλο για να νικάει τους δαίμονες και να κτίσει τη μονή και να ποιμάνει τους μοναχούς. Να δούμε μια άλλη εικόνα, η μονή της Μεγής της Λαύρας.
Εδώ βλέπουμε από τη Μονή Βαρλαάμ την κρίση και κοιτάξτε την ετοιμασία του θρόνου κάτω από τον πύρινο ποταμό, αριστερά επάνω. Βλέπουμε τον θρόνο με το Ευαγγέλιο, ετοιμάζεται ο Χριστός να έλθει και είναι ο Σταυρός που προαναγγέλει τον ερχομό του Ιησού Χριστού. Εδώ βλέπουμε τον Χριστό να έρχεται βαστάζων των Τίμιων Σταυρών. Και να καταλήξουμε πάλι με αυτή την διαφάνεια που είναι στην Μονή Φιλοθέου στη Λυτή. Τα πάθη αυτά λοιπόν πώς θα τα νικήσουμε? Τη φιλαργυρία, την πορνεία, τη γαστριμαργία, δηλαδή την κοιλιοδουλία, την ακηδεία, την αφροντισία, το φθόνο, την υπερηφάνεια, την οργή. Ποιος είναι απειλαγμένος, ποιος είναι καθαρός, ποιος έχει μόνο πνεύμα Άγιο μέσα του, ποιος έχει μεταμορφώσει αυτά τα άλογα πάθη σε έλογα, θεία, ένθεα πάθη. Πώς θα το κατορθώσουμε αυτό, λίγα είπαμε σήμερα, θα πούμε και άλλα σε άλλες εκπομπές και πάρα πολλά μάλιστα, και ένα έκαστο πάθος, είναι πολλά τα πάθη, πάρα πολλά, τα βασικά θανάσιμα αναφέραμε, θα ασχοληθούμε ειδικά σε άλλες εκπομπές. Αγαπητοί τηλεθεατές, το Σαββάτο λοιπόν που είναι ύψος του Τιμή Σταυρού, ας υψώσουμε και τον δικό μας εαυτό στο Σταυρό του Χριστού μας, έτσι να πάρουμε την χάρη του Σταυρού, να συσταυρωθούμε, να αποθνίσκομε καθεκάστην ως προς τα αμαρτήματά μας και να ζήσουμε το μεγαλείο. Τι σημαίνει χριστιανός, τι σημαίνει χάρις, τι σημαίνει πνευματικός άνθρωπος, τι σημαίνουν χαρίσματα Αγίου Πνεύματος. Ευχαριστώ, με παρακολουθήσατε, χαίρετε.